Πρώτη συνταγή για σήμερα, ψαροκεφτέδες. Ακούγεται πιο τελαστικό βέβαια όταν το λέμε στα αγγλικά, γιατί είναι fish cakes. Αυτοί οι ψαροκεφτέδες είναι για Αστέρι Μισελέν. Πραγματικά θα πληρώνονται όσο σε ένα γκουρμέ εστιατόριο για να τους φάτε. Οπότε, please, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε τα υλικά, είναι πολύ απλά και ακολουθήστε τη συνταγή μου. Στο τέλος, θα αποζημιωθείτε. Για τους ψαροκεφτέδες θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 8 με 9 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 300 γραμμάρια μπακαλιάρο φιλέτο, ξύσμα από ένα λεμόνι, ένα κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού, 1/4 από ένα ματσάκι δυόσμο, 100 γραμμάρια ψωμί τριμμένο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, 250 γραμμάρια μαγιονέζα, ξύσμα από ένα λάιμ, χυμό από ένα λάιμ, μία κουταλιά της σούπας κέτσαπ, μία πιπεριά τσίλι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, φέτες από ένα λεμόνι, δυόσμο και ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τη γανάρα πάνω στη φωτιά. Γιατί πρέπει να εξηγήσουμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Τα υλικά της συνταγής μας είναι πάρα πολύ απλά. Είναι κρεμμύδι, σκόρδο, λίγα μυρωδικά και το ψάρι μας. Οπότε, πολύ σημαντικό να βάλουμε κρεμμύδι στη συνταγή. Αλλά, άμα το κρεμμύδι το βάλουμε ομό, επειδή σαν πρώτη ύλη έχουμε τι? Έχουμε το ψάρι μας. Ουσιαστικά θα επισκιάσει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις και στο τέλος θα είναι σαν να τρώμε κανονικά κεφτεδάκια και όχι ψαροκεφτεδάκια. Οπότε πολύ σημαντικό τι είναι εδώ πέρα, φίλε Μπελέση. Το κρεμμύδι μας να γίνει σαν μαρμελάδα. Οπότε θέλω πολύ προσεκτικά να ψιλοκόψει το κρεμμύδι. Είναι από τις λίγες φορές που σας λέω όντως ότι πρέπει να δώσετε λίγο σημασία στο μαχαίρι σας παραπάνω. Δώστε χρόνο, ψιλοκόψτε εδώ πέρα το κρεμμύδι καλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι το ψιλόκομμα, γιατί και να χοντροκόψουμε πάλι διορθώνεται άμα θα ψήσουμε παραπάνω ώρα στο τηγάνι. Το πιο σημαντικό είναι τι? Να το σοτάρουμε σωστά. Θέλουμε όντως να καραμελώσει. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε σημασία, ψιλοκόψτε το κρεμμύδι. Κοιτάξτε εδώ πόσο πολύ το έχω ψιλοκόψει. Δίνω σημασία, κόβω. Και μαζί με το κρεμμυδάκι θα προσθέσω και το σκόρδο. Εδώ θα το κόψω στα 4 και μικρά κομματάκια. Εδώ χρειαζόμαστε και το σκόρδο και το κρεμμύδι. Και μόλις έχουμε έτοιμο το σκόρδο και το κρεμμύδι, πάμε εδώ στη φωτιά. Και θέλω να προσθέσετε τουλάχιστον 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Να μην καίει στην αρχή πάρα πολύ το τηγάνι. Εδώ. Γιατί άμα θα καίει, θα γίνει χαμός. Κρεμμύδι, σκόρδο, αγάπη. Και όλα πηγαίνουν στην εντέλεια. Αυτή τη συνταγή την αγαπώ. Κανονικά τα fish cakes που φτιάχνουμε τα επαγγελματικά στην Αγγλία που έφτιαχνα, φτιάχνονται με μαγιονέζα. Δεν ήθελα να σας δώσω μια τέτοια συνταγή, γιατί όντως, όταν τρώμε ψαράκι, το τρώμε με άλλο σκεπτικό. Το τρώμε με τη φιλοσοφία ότι θέλουμε να φάμε πιο υγιεινά. Τώρα, εδώ πέρα θέλω να προσθέσω θυμαράκι. Για να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή πηγαίνει πάρα πολύ το εστραγόν. Επειδή ξέρω όμως ότι δεν έχετε όλοι εστραγόν στο σπίτι και δεν μπορείτε να βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα βάλω θυμαράκι. Αλλά άμα έχετε και λίγο εστραγόν να ρίξετε, μου αρέσει πάρα πολύ να ρίξετε. Δεν βάζουμε μυρωδικά που έχουν πολύ έντονη γεύση, όπως είναι το βασκόμηλο και το δεδρολίβανο. Θα βάλω και λίγο ρίγανη μέσα. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Διονύση? Υπομονή. Δώστε και 5 λεπτά και 10 λεπτά και 15 λεπτά, όση ώρα πάρει, μέχρι που να καραμελώσει το κρεμμύδι. Είναι βασικό συστατικό στη συνταγή μας. Και άμα δεν καραμελώσουμε σωστά τώρα, δεν θα γίνει σωστά η δουλειά μας. Τώρα, αφήνω εδώ πέρα δίπλα, χαμηλώνω λίγο τη φωτιά, δεν χρειάζεται να είναι πολύ δυνατά. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε με λίγο ζάχαρη, αλλά επειδή έχουμε αρκετό κρεμμύδι, θα γλυκίσει μετά πάρα πολύ ο κεφτές. Οπότε θα αφήνω πάνω σας. Μπορείτε να βάλετε λίγο ζάχαρη για να καραμελώσει περισσότερο, αλλά στο τέλος θα βγουν πιο γλυκά τα κεφτεδάκια μας. Το θέλουμε? Εξαρτάται από τα γούστα. Όλα αυτά πάντα είναι σχετικά. Σε κάποιους αρέσει να είναι πιο γλυκά, σε κάποιους δεν αρέσει. Εγώ θα αφήσω έτσι όπως είναι. Τώρα, όση ώρα σουτάρω κρεμμύδι, σκόρδο, θυμάρι εκεί πέρα και γίνονται τέλεια, πάμε να φιλετάρουμε το ψάρι μας. Εδώ έχω λίγο μπακαλιάρο και έτσι όπως είναι, το μόνο που θα κάνω είναι να αφαιρέσω το δέρμα από το μπακαλιάρο, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κιόλας εφόσον το κάνουμε crispy, το τηγανίσουμε ή το βάλουμε στο φούρνο και το κόψουμε σε κομματάκια, μπορούμε να το βάλουμε μέσα στη γέμιση κανονικά. Αλλά έτσι όπως είναι ομό δεν έχει καμία ουσία, οπότε ή το τηγανίζετε ή το βάζετε στο φούρνο, το ψιλοκόβετε και το βάζετε μέσα στη γέμιση ή το αφαιρείτε τελείως. Και τι έχω τώρα εδώ?
έχω ατόφιο το φιλετάκι από το ψάρι μου. Τώρα, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η γκουρμέ εκδοχή θέλει το ψάρι μας να πάρουμε το μαχαίρι μας, να το κόψουμε σε ωραίες φετούλες εδώ και μετά όπως είναι με το μαχαίρι να πάρουμε και να ψιλοκόψουμε εδώ. Γιατί με αυτή την εκδοχή έχουμε περισσότερο δάγκωμα στους ψαροκεφτέδες. Δηλαδή όντως καταλαβαίνουμε ότι τρώμε ψάρι, γιατί κάθε μπουκιά που τρώμε καταλαβαίνουμε τα κομματάκια από το ψάρι. Αυτός είναι ο γκουρμέ ο τρόπος. Ο σπιτικός τρόπος είναι λίγο διαφορετικός και θέλει λίγο προσοχή. Για σένα Μπελέση. Σε περίπτωση όμως που βάλετε ψαράκι να χτυπήσει το μούλτι, τι πρέπει να κάνετε? Κόψτε σε κομμάτια εδώ, βοηθήστε το μούλτι να μην παραχτυπήσουμε πολλή ώρα. Κοιτάξτε, εδώ βάζουμε, χτυπάμε λίγο, ελάχιστα. Εγώ να σας πω, σε ένα εστιατόριο θα πήγαινα με αυτή την εκδοχή, θα το ψιλόκοβα. Αλλά άμα το έκανα σπίτι, δεν ξέρω αν θα το ψιλόκοβα. Μπορεί όντως να πήγαινα και εγώ με το μούλτι. Οπότε, χτυπάω. Εδώ. Και βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Εδώ πέρα όντως καταλαβαίνεις τα κομμάτια. Εδώ πέρα, όσο λίγο και να χτυπήσεις, όντως ψιλοκόβεται το ψάρι μας. Οπότε τι θέλουμε. Σ' αρέσει το γκουρμέ? Ωραία. Το κρεμμυδάκι μου το βγάζω από τη φωτιά, έχει καραμελώσει. Θα το αφήσω να κρυώσει γιατί θέλω να πλάσω το κεφτεδάκι. Αν είναι ζεστό αυτό, θα καώ όπως καταλαβαίνετε. Και συνεχίζω εδώ κανονικά με το ψαράκι μου. Θα κόψω ωραίες φέτες. Εδώ και εδώ. Βέβαια, Μπελέση, για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, τι χρειαζόμαστε? Καλό μαχαίρι. Ένα καλό μαχαίρι. Πού θα το βρούμε? Στο e-shop. Σε ποιο e-shop? Άκουσε. Γιατί έχει πολλά e-shop. Φαντάζεσαι να έλεγε ένα άλλο e-shop. Και ψιλοκόβουμε και άλλο εδώ το ψαράκι μας. Τώρα, αυτή η διαδικασία είναι φανταστική γιατί μπορούμε να αλάτο πιπερώσουμε. Που κανονικά όταν κάνουμε ένα γκεφτέ βάζουμε αλάτι και πιπέρι, αλλά δεν μπορεί να πάει παντού. Ενώ εδώ, κοιτάξτε, λίγο λαδάκι, λίγο αλάτι. Λοιπόν, και πιπέρι, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Παραδοσιακά σε αυτή τη συνταγή πάει περισσότερο το ξύσμα από lime, αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε lime στο σπίτι, τι θα βάλετε? Το λεμονάκι, κάνει και αυτό τη δουλειά του. Θέλω να βάλετε ελάχιστο χυμό από λεμόνι. Ελάχιστο, ίσα ίσα. Ο δυόσμος, εδώ, μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα παραδοσιακό μυρωδικό για αυτή τη συνταγή. Και τι κάνουμε τώρα, φίλε? Ανακατεύουμε. Θέλω να πάει το ξύσμα από το λεμόνι παντού, το αλάτι παντού, το πιπέρι παντού, γιατί το ψάρι από μόνο του είναι ο πρωταγωνιστής. Αλλά όταν του δώσεις λίγο οξύτητα, λίγο λαδάκι, αλάτι και πιπέρι, το ψάρι γίνεται κάτι φανταστικό, κάτι μοναδικό. Για κάποιους πολύ τρελιάριδες, να σας πω ότι και έτσι όπως είναι, τύπου ταρτάρ, με λίγο λεμόνι από πάνω που θα έστειβες και λίγο λάδι, μπορείς να το σερβίρεις κανονικά σαν πιάτο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Ο μπακαλιάρος είναι το πιο ωραίο ψάρι που υπάρχει. Σε περίπτωση που ο μπακαλιάρος έχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή μυρίζει σαν ψάρι, καταλαβαίνεις πριν καν το φας, το μυρίζεις από εδώ. Καταλαβαίνετε? Οπότε είναι ολόφρεσκο, μπορούσαμε να το βγάλουμε σαν ταρτάρ κανονικά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνουμε ψαροκεφτέδες. Τώρα, χρειαζόμαστε αρκετό ψωμάκι μέσα. Το κρεμμύδι μας που έχει καραμελώσει, κοιτάξτε το εδώ. Θα απογειώσει τη συνταγή μας. Και όντως ρίχνουμε και το κρεμμυδάκι μέσα. Παναγία. Ας αρχίζω να ζεσταίνω εδώ πέρα ένα τηγάνι για να ψήσουμε τους κεφτέδες μας. Θα σας κάνω μια ερώτηση στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν δύο εναλλακτικές για το πώς μπορούμε να ψήσουμε τους κεφτέδες μας. Εσείς θα αποφασίσετε. Αφήνω πάνω σας. Σήμερα θα πάρεις εσύ, Διονύση, την απόφαση. Θα μου πεις άμα θες να τους κάνουμε deep fried, δηλαδή να τους τηγανίσουμε σε πολύ λάδι τύπου τηγανιτές κροκέτες, ή θες να τους κάνουμε πιο light. Ό,τι θες από τα δύο. Light. Τι πάθατε όλοι, έρχεται καλοκαίρι, γι' αυτό έχετε τρελαθεί τώρα. Κάνετε διατροφή, ε. Ανακατεύουμε κρεμμύδι, μπακαλιάρο και ψωμί. Να σας πω το μείγμα του κρεμμυδιού. Σε περίπτωση που κάποια μέρα βαριέστε στο σπίτι και θέλετε να κάνετε κάτι εύκολο, είναι να πάρετε πολλά κρεμμύδια, να τα ψιλοκόψετε και να κάνετε μαρμελάδα ουσιαστικά έτσι όπως το κάναμε εμείς σε μεγάλη ποσότητα. Και τι κάνετε? Θα βάλετε σε δόσεις στην κατάψυξη, σακουλάκια. Δηλαδή αντί για να χρησιμοποιείτε κρεμμύδι κάθε φορά και να ψιλοκόβετε, να ξεκινάτε τη συνταγή, τι παίρνετε? Μια κουταλιά από το έτοιμο μείγμα που έχετε και κατευθείαν χρησιμοποιείτε για τη συνταγή. Και όπως βλέπουμε, το μείγμα για τους ψαροκεφτέδες μας είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Τώρα το τηγάνι μου έχει κάψει πολύ, νομίζω. Διονύση, έλα λίγο βγάλει το τηγάνι τη φωτιά. Αυτός είσαι. Κάτσε. Τίποτα, απλά βγάλει το από τη φωτιά γιατί έχει κάψει. Βγάζει ατμούς, δεν ήμουν έτοιμος. Θα πλάσουμε μικρά κεφτεδάκια. Μπορούμε να τα κάνουμε στρόγγυλα και επίσης τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
μπέργκερ. Ολόκληρα μεγάλα, μπέργκερ από ψάρι, καταπληκτικό. Επίσης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα πανάρουμε. Δηλαδή, να κάνουμε αλεύρι, αυγό, φρυγανιά και να ψήσουμε. Αυτή είναι η πιο light εκδοχή που μπορούμε να έχουμε. Όντως, πρέπει να κρατήσουμε το ψάρι στην κανονική του εκδοχή. Έχω αρκετό ψωμί στη συνταγή, οπότε δεν πρέπει να φοβηθεί ο κόσμος. Τι είναι, και το παίρνει από το ψήφο. Πολύ ηθοποιός. Ποιος μπήκε μέσα σου, ο Ράσελ Κρόου, τι ήταν αυτό, Όσκαρ, θες να σου δώσουμε. Έχω πάνω στο γραφείο μου. Ας φέρει ένα Όσκαρ κάποιος από κάτω, γιατί έχω πάνω στο γραφείο μένα. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Βλέπετε, βγάζει πάρα πολλά κεφτεδάκια συνταγή. Το ψωμί είναι συγκεκριμένο που σας δίνω, δεν θα το λατώσετε. Φαίνεται πολύ, αλλά το χρειαζόμαστε. Άμα δεν βάλουμε το ψωμί και ψήσουμε το ψάρι κατευθείαν, το ψάρι θα βγάλει όλα τα ζουμιά του και θα τα πετάξει έξω. Οπότε τι γίνεται, το ψωμί εκείνη την ώρα ρουφάει όλα τα ζουμιά από το ψάρι και ουσιαστικά το ψωμί γίνεται ψάρι. Το κατάλαβες αυτό που είπα? Ναι. Μπράβο. Αυτό το κάνω γιγαντιαίο. Κοιτάξτε εδώ πόσο ώρα που φαίνεται το ψαράκι. Και πάμε πίσω να το κάνει στη φωτιά. Και έχουμε πολλές εναλλακτικές. Μπορούμε να ψήσουμε κατευθείαν στο τηγάνι με αρκετό λάδι ή μπορούμε να ψήσουμε λίγο στο τηγάνι και στη συνέχεια στο φούρνο. Τι είπαμε ότι διαλέγουμε? Light. Το light. Βάζουμε τόσο λαδάκι, το χρειαζόμαστε. Εντάξει. Αυτή είναι η light εκδοχή. Και αυτό είναι ο δικό μου κεφτές, εδώ. Τέλεια. Και πάμε να ρίξουμε και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Συμφωνώ με τη light εκδοχή. Να σου πω την αλήθεια, έχετε δίκιο. Ας τα πάμε light. Δεν είναι ανάγκη να τηγανίζουμε τα πάντα. Τώρα να τηγανίσουμε αυτά τα ψαράκια 100% για να τα ψήσουμε εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οπότε θα δώσω ένα ωραίο χρώμα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό το χρώμα δεν μπορεί να το πάρουν μέσα στο φούρνο. Εντάξει, και αυτό είναι σχετικό. Σε κάποιους το ψαράκι του αρέσει να μην είναι πάρα πολύ ψημένο. Κοίταξε εδώ. Άντε, γεια. Μυρίζει ωραία. Δεν ξέρω, εγώ με τα θαλασσινά έχω κόλλημα, έχω τρέλα. Είναι η πρώτη μου επιλογή το ψάρι πάντα όταν πηγαίνω σε οποιοδήποτε μαγαζί. Δηλαδή θέλω να δω τι ψάρι θα μου φτιάξουν. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για την ολοκλήρωση του ψησίματος στο φούρνο. Βέβαια, άμα είστε υπομονετικοί και χαμηλώσετε τη φωτιά, μπορείτε να ψήσετε 100% εδώ πέρα. Αλλά θα τελειώσει το φούρνο. Όσο λιγότερο μένουν τα μπιφτεκάκια μου στο λάδι, τόσο πιο πολύ μου αρέσει. Οπότε όπως είναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Και έχει πολύ κατήμικος αριθμός το 13. Θα βάλω τα 12 στο φούρνο και αυτό θα το ψήσω εδώ. Το πόση ώρα θέλουν είναι σχετικό. Νομίζω σε 10-15 λεπτά και καλά 15 ίσως να είναι και πολύ. Άμα τα κάνα στρόγγυλα θα θέλανε 15, αλλά έτσι όπως είναι flat θέλουνε 10. 2 λεπτά και πριν να είναι έτοιμα θα ετοιμάσω και μια ωραία σαλτσούλα για να σερβίρουμε. Και τα κεφτεδάκια μου είναι σχεδόν έτοιμα, οπότε πάμε να φτιάξουμε μια γρήγορη σαλτσούλα, ένα τυπάκι για να τα βουτήξουμε μέσα. Μαγιονέζα, λίγο ξύσμα από lime, λεμόνι, βάλτε ό,τι θέλετε. Θα βάλω λίγο lime εγώ. Έτσι και για το χρώμα. Άσε το που θα καλυφθεί με κέτσαπ. Θα γίνει κόκκινο, απλά μου αρέσει πάρα πολύ. Θα προσθέσω λίγο κέτσαπ. Πηγαίνει φανταστικά. Αλάτι και πιπέρι. Και η εξής ερώτηση. Θέλετε να το κάνω spicy ή όχι? Spicy. Λίγο τσίλι, λίγο μπούκοβο, ό,τι έχετε στο σπίτι για να το κάνει spicy, μπορείτε να βάλετε και ταμπάσκο, μπορείτε. Φτάνει τόσο, παιδιά, να μην βάλουμε παραπάνω, το καταλαβαίνετε, έτσι. Τόσο είναι αρκετό. Κλασικό συνδυασμός, κέτσαπ με λίγο μαγιονέζα, πάντα δουλεύει και πηγαίνει υπέροχα με το ψάρι μας. Τώρα, πάμε να σερβίρουμε. Λίγο λαδόκαλα, ξέρετε, τσαλακώσουμε, καταλαβαίνετε, για το θέαμα. Έλα. Βέβαια, οι ψαροκεφτέδες μου είναι έτοιμοι. Μανάγκη. Δεν υπάρχει. Όσο πιο ρουστικοί γίνονται, κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Okay. Καίγομαι. Να βάλω τα κεφτεδάκια μου εδώ. Μανάγκη μου. Φανταστικό. Εννοείται πως η σάλτσα μου πάει δίπλα. Και λεμονάκι εδώ. Εννοείται πως χρειάζεται οξύτητα στο ψάρι, το καταλαβαίνετε. Ψάρι χωρίς οξύτητα δεν έχει γεύση. 1, 2, 3. Μια χαρά. Και λίγα φιλαράκια από πάνω. Δυόσμο, βασιλικό, τι θέλετε? Δυόσμο. Δεν έχω βασιλικό, έχω δυόσμο.
Μας πειράζει? Μπορούμε να βάλουμε και ρίγανη. Λίγα μυρωδικά από πάνω. Και εδώ. Και εδώ. Και πραγματικά το όλο πράγμα είναι άντε γεια. Για τους ψαροκεφτέδες, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το θυμάρι, τη ρίγανη, πιπέρι, αλάτι και σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσουν. Κόβουμε τον μπακαλιάρο σε μικρά κυβάκια, εναλλακτικά τα χτυπάμε στο μούλτι. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, το δυόσμο ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε. Βάζουμε το ψωμί, το κρεμμύδι και ανακατεύουμε. Πλάθουμε σε κεφτέδες και τηγανίζουμε για 2 με 3 λεπτά και από τις δύο πλευρές σε ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρώμα. Μεταφέρουμε σε ταψί και ψήνουμε για 10 με 15 λεπτά. Για τη σάλτσα, σε μπολ, βάζουμε τη μαγιονέζα, το ξύσμα και το χυμό από το lime, την κέτσαπ, αλάτι, πιπέρι, την πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με φέτες από λεμόνι, δυόσμο και ρίγανη. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, εδώ. Θέλω λίγο λεμονάκι. Να βάλω σάλτσα, να με βάλω. Δεν υπάρχει Παναγία μου αυτό το πράγμα. Δεν συγκρίνεται με κανένα φαγητό τώρα, τι να λέμε. Και θα φάτε ό,τι πιο νόστιμο σε μεζέ από ψάρι έχετε δοκιμάσει.